Γεια σας. Σήμερα θα δούμε αυτό το όμορφο τουρμπάνι και πώς φτιάχνεται με βελόνες. Αρχικά θέλω να σας πω ότι βάζουμε 30 θηλιές. Η ανάποδη πλευρά μας είναι αυτή και η καλή μας είναι αυτή. Σε εκατοστά είναι 11 εκατοστά και σε μάκρος είναι 85 εκατοστά. Εδώ αν θέλετε τα 11 μπορείτε να κάνετε και πιο φαρδί. Αναλόγως με το πώς θέλετε εσείς να είναι. Και τώρα να δείξω λίγο τη συναρμολόγηση. Αφού έχουμε κάνει ένα μακρόστινο κομμάτι, ερχόμαστε και κάνουμε σαν να λέμε ένα γάμα, μικρό. Πάμε στα βρωτά. Έχουμε βρει εννοείται εδώ το κέντρο που είναι το τουρμπάνι μας. Και γυρίζουμε το πλεχτό μας. Εδώ είναι το κέντρο όπως βλέπετε. Αυτό το κομμάτι θα πάει από εδώ μέχρι το κέντρο. Και αυτό το κομμάτι θα πάει από εδώ. Και τώρα σας το γυρίζω, δείτε από την καλή πλευρά, είναι αυτή. Και εδώ θα βάλουμε ένα διακοσμητικό. Θα ξεκινήσουμε τώρα δείχνοντας την πλέξη μας. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε ένα νήμα της πεταλούδας, που είναι αρκετά χοντρό, έτσι ώστε να δείξει το σχέδιό μας. Όπως είπαμε, θα βάλουμε 30 θηλιές στις βελόνες μας. Αρχικά μπορείτε να βάλετε και με διπλή βελόνα για να βγαίνει και πιο εύκολα οι θηλιές οι πρώτες. Όπως έχουμε πει, κάνουμε μια θηλιά έτσι και κρατάμε τα νήματά μας με αυτόν τον τρόπο όπως έχουμε πει και σε άλλο μάθημα. Πηγαίνουμε αριστερά και ξεκινάμε. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Λοιπόν, τώρα βγάζω τη μία μου βελόνα. Την πρώτη θηλιά μας την παίρνουμε άπλεχτη, τη δεύτερη την παίρνουμε ανάποδη. Συγγνώμη. Καλή. Αυτάκι. Καλή. Την επόμενη, δύο ανάποδες. Αυτή είναι η ανάποδη πλευρά του πλεχτού μας. Δύο ανάποδες. Μία καλή, δύο ανάποδες, μία καλή. Κάνουμε όλη τη σειρά μας με αυτόν τον τρόπο. Δύο ανάποδες, μία καλή. Δύο ανάποδες, μία καλή. Συνεχίζουμε για 30 θηλιές. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει με μία καλή και μία ανάποδη στο τέλος του πλεχτού μας. Γυρίζουμε. Και εδώ παίρνουμε την πρώτη θηλιά μας άπλεχτη. Τη δεύτερη θηλιά μας, η οποία είναι ανάποδη, θα την μπλέξουμε κανονικά ανάποδη. Συγγνώμη λίγο να γυρίσω την κλωστή μου μπροστά. Θα την μπλέξουμε ανάποδη, κανονικά όπως φαίνεται. Πάμε την κλωστή από πίσω. Και τώρα, εδώ έχουμε δύο καλές. Αυτό που κάνουμε είναι ότι μπαίνουμε ενδιάμεσα στις δύο αυτές θηλιές και μεταξύ στην τρίτη, σε αυτό το σημείο εδώ. Μπαίνουμε εδώ. Παίρνουμε την κλωστή, βγαίνουμε. Έτσι. Και μετά δεν αφήνουμε αυτές τις θηλιές, μπαίνουμε κανονικά
και τις πλέκουμε αυτές τις δύο μαζί σαν να είναι μία καλή. Στην ουσία δηλαδή δεν έχουμε χάσει κάποια θηλιά επειδή τις πλέξαμε αυτές τις δύο, γιατί προσθέσαμε. Πλέκουμε μετά τη μία θηλιά ανάποδη, φέρνουμε την κλωστή μας μπροστά και επαναλαμβάνουμε το ίδιο. Στις δύο θηλιές καλές που έχουμε εδώ, μπαίνουμε εδώ, περνάμε την κλωστή, βγαίνουμε και μετά μπαίνουμε στις δύο θηλιές μας και τις πλέκουμε σαν μία καλή και τις δύο μαζί. Πλέκουμε πάλι μία ανάποδη και μετά εδώ τις πλέκουμε αυτές τις δύο σαν μία θηλιά. Συγγνώμη, μπαίνουμε και παίρνουμε κλωστή και αυτές τις δύο τις πλέκουμε σαν μία καλή. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο όλη τη σειρά μας. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει αφού κάναμε το σχέδιό μας με μία ανάποδη και μία καλή. Και σας τονίζω το πώς ξεκινάμε και πώς τελειώνουμε, γιατί αν έχετε κάνει κάποιο λάθος στη σειρά σας, να μην προχωρήσετε παρακάτω. Να δείτε μήπως έχετε κάνει κάποιο λάθος με στην πλέξη σας. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη θηλιά μας άπλεχτη, δηλαδή τη μεταφέρουμε στο βελόνα μας χωρίς να την πλέκουμε. Μετά η επόμενη θηλιά μας είναι καλή, άρα την πλέκουμε κανονικά καλή. Μετά θα πλέξουμε αυτές τις δύο θηλιές που βλέπουμε, δύο ανάποδες. Στην ουσία έχουμε δύο σειρές οι οποίες επαναλαμβάνονται. Δύο ανάποδες, μία καλή, δύο ανάποδες. Είναι πολύ εύκολο και απλό σχεδιάκι, αλλά πολύ εντυπωσιακό. Και επίσης έχει μια ελαστικότητα, που σημαίνει ότι μπορείτε, αν θέλετε, να το χρησιμοποιήσετε και για μπλούζες, γιατί βγάζει και το σχέδιο, όπως είδατε, και σε λίγο θα σας δείξω και πώς είναι τελειωμένο. Λοιπόν, μία καλή μας φαίνεται η καλή μας που είναι. Δύο ανάποδες. Η μία από τις δύο ανάποδες μας ήταν αυτή που τραβήξαμε και η άλλη ήταν που κλείσαμε τις δύο θηλιές μαζί καλές. Μία καλή. Δύο ανάποδες, συνεχίζουμε όλη τη σειρά μας, για να δείξουμε λίγο ξανά ακόμα μια φορά λίγο το σχεδιάκι μας, να το καταλάβουμε. Δέστε το λίγο πώς είναι από την ανάποδη πλευρά. Λοιπόν, έχω κάνει τη μία καλή, κάνω τις δύο ανάποδες, μία, δύο ανάποδες, μία καλή. Ποιος το έπλεξε αυτό εδώ πέρα? Ένα εκατοστάρι νήμα σας φτάνει για να φτιάξετε ένα τουρμπάνι. Λοιπόν, τώρα έχουμε δύο ανάποδες και θα δούμε σε τι έχει τελειώνει η σειρά μας. Μία, δύο ανάποδες και τελειώνουμε σε μία καλή και μία ανάποδη. Το αντίθετο από ό,τι τελειώσαμε στην προηγούμενη σειρά μας. Τώρα γυρίζουμε το πλεχτό μας. Και βλέπουμε τι έχουμε. Έχουμε μία καλή, η οποία θα την πάρουμε άπλεχτη. Και μετά έχουμε μία ανάποδη. Και μετά θα έχουμε δύο καλές, την οποία θα κάνουμε το σχέδιό μας. Ξεκινάμε λοιπόν με μία καλή, την οποία την παίρνουμε άπλεχτη. Η επόμενη, είπαμε, είναι ανάποδη. Και τις επόμενες καλές, είπαμε, θα μπούμε από εδώ μέσα. Τη δεύτερη θηλιά θα πάρουμε την κλωστή μας, θα την τραβήξουμε. Και τις δύο καλές που έχουμε εδώ θα τις πάρουμε σαν μία καλή. Δεν χάνουμε θηλιά το ότι κλείνουμε τις δύο θηλιές μας, γιατί παίρνουμε μία κλωστή. Προσθέτουμε μία ανάποδη. Ξαναμπαίνουμε ένα-δύο. Λοιπόν, να δείξω λίγο ξανά πώς τελειώνει η σειρά μας αυτή. Έχουμε κάνει εδώ το σχέδιό μας και τελειώνουμε με μία ανάποδη και μία καλή. Λοιπόν, και σε λίγο θα σας δείξω πώς είναι τελειωμένο το τουρμπάνι μας. Αυτό που κάνουμε είναι, μετράμε την απόσταση αυτή, να είναι τουλάχιστον 11-12 εκατοστά και στο ύψος, όπως είπαμε, πάμε περίπου στα 85 εκατοστά. Ένα κουβάρι των 100 γραμμαρίων
και θέλουμε το νήμα μας να είναι λίγο χοντρό, δηλαδή από 4,5 και πάνω βελόνα, για να φαίνεται και το σχέδιό μας. Λοιπόν, και θα δούμε τώρα πώς είναι τελειωμένο. Λοιπόν, κορίτσια, το τουρμπάνι μας είναι έτοιμο. Έχουμε βάλει και μια πολύ ωραία καρφιτσούλα. Θα σας δείξω και μερικές άλλες καρφίτσες που μπορείτε να βρείτε στο κατάστημά μας. Θα τις ανεβάσω στο Facebook. Δεν τις έχουμε στο νήμα κυλικής, διότι αυτές, επειδή είναι ένα κομμάτι σε κάθε σχέδιο, δεν έχουμε πολύ στόκ. Λοιπόν, τώρα, αυτό που κάναμε είναι, ενώσαμε την πίσω πλευρά μας, αυτό το κομμάτι, ενώσαμε αυτό το κομμάτι που σας έδειξα αρχικά, το διπλώνεται και μετά ενώνεται και λίγο από εδώ και από εδώ. Αυτά εδώ μέσα παραμένουν έτσι, όπως τα βλέπετε. Όμως επειδή βάζουμε την καρφίτσα μας, έρχεται και γίνεται σταθερό. Εύχομαι να σας άρεσε το σχέδιό μας, είναι απλό, κατανοητό. Χρειαζόμαστε, όπως είπαμε, τουλάχιστον μία κούκλα των 100 γραμμαρίων και να είναι λίγο χοντρό όταν είμαστε για να φαίνεται το σχέδιο. Καλή επιτυχία!